Η επιβλητική νίκη επί του Ολυμπιακού στο Κύπελο με 3-0 έφερε φορεία στη τάξη ΑΕΚ, η οποία όμω επιστρέφει στι αγωνιστικέ υποχρεώσει για το πρωτάθλημα κοντρα στον Λεβαδιακό στι 6,5. Η Ένωση βρέθηκε στο μείον 4 από την κορυφή μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθναϊκού επί του Άρη, αλλά έχει δύο μάτ λιγότερα. Με νίκη κόντρα στο σύλλογο τη Λιβαδιά θα μειώσει στον ένα βαθμό και θα εκκρεμεί η απόφαση για το μάτ με τον Ατρόμητο. Με εξαίρεση τον Μοχαμάντη και τον Φερνάντε που ήταν γνωστό ότι είναι εκτό μάχη, ο Αλμέιδα έχει γεμάτη αποστολή για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Στα πλάνα του Αργεντίνου συμπεριλήφθηκε και ο Τζαβέλα που είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού με τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν η αποστολή είναι Στάνκοβιτ, Αθανασιάδη, Μουκουντή, Ρώτα, Βίντα, Μίτο Γλουχάτ, Τιμπέ, την Πέτζα Σιμάνσκι, Γιόνσον, Κατσίνοβιτ, Πινέδα, Μάνταλο, Γαλανόπουλο, Άμραμπατ, Τζούμπερ, Ραούχο και Λίασον. Ενώ να πούμε επίση ότι αναμένεται να έχει εντεκάδα πρωταχλήματος ο Αλμέιδα για το μάτς με τον Λεβαδιακό, δηλαδή να επιστρέφει η γνωστή άμυνα με Μουκουντή και Βίντα, με τον Ρότα δεξιά, τον Χατσαφία αριστερά, να παίρνουν θέση στα μυτικά χάφο ο Γιόνσον μαζί με τον Σιμάνσκι και αναμένεται να παίξουν επίση ο Άμραμπατ, ο Αραούχο, ο Γκαρσία και ο Πινέδα. Ο Δημήτρη Μελισανίδη βραβεύτηκε από την Ένωση Φίλων τη ΑΕΚ και στην ομιλία του υπογράμμισε πόσο ευεργετική είναι η ΟΠΑ Παρίνα τόσο για την ομάδα όσο και για την Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ ο Τάσο Τσάταλη έκανε ανάρτηση σχετικά με το αίτημα τη ΑΕΚ να μετρηθούν τα δοκάρια στο περιστέρι. Μια εβδομάδα τώρα στοχοποιείται η ΑΕΚ επειδή ζήτησε να παίξει σε κανονικέ αιστείε. Να πούμε ότι στην αναμέτρηση Σπάρτα Ρότερνταμ με Go Eagles πάλι Δημιουργήθηκε θέμα με τα δοκάρια, έτσι λοιπόν αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και αλλού.